34ο 24ωρο οι δρόμοι δεκάδων πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του George Floyd έχουν πάρει διαστάσεις εξέγερσης σε 23 πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί από το αυτοκίνητό του εναντίον πλήθους. Στο Όκλαντ, άγνωστοι άνοιξαν πύρ εναντίον δύο αστυνομικών με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει τη ζωή του. Στη Μινεάπολη, όπου ο Ντόναλτ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατό για να ελέγξει την κατάσταση, εξαγριωμένοι διαδηλωτές σπάνε την απαγόρευση της κυκλοφορίας και βγαίνουν στους δρόμους και είναι ό,τι βρουν μπροστά τους. One of the walls just collapsed on this building here. Right now, the protesters rule the streets. The National Guard, nowhere to be seen. The state police, nowhere to be seen. Στο Κολόμπους του Οχάιο οι διαδηλωτές συγκρούονται με τους αστυνομικούς και καταστρέφουν τα πάντα. Στο Λος Άντζελες οι αστυνομικοί στείνουν μπλόκα για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν στην υπόλοιπη πόλη. Εκείνοι παρόλα αυτά προλαβαίνουν να κατακάψουν καταστήματα και αυτοκίνητα. The crowd just thrashed this store completely, breaking out all the windows and then going in and looting. Στη Νέα Υόρκη, οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με άντρες των αστυνομικών δυνάμεων που προσπάθησαν να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος. Στο Μπρούκλιν, αστυνομικός έριξε κάτω με βία μια νεαρή γυναίκα με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να καταλήξει στο νοσοκομείο. Okay, well you keep... Στο Λούιβιλ του Κεντάκι αυτή η δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο των αστυνομικών. Are you okay? I'm getting shot. I'm getting... Kate? Katie, are you okay? Rubber bullets, rubber bullets. Στην Ατλάντα της Τζόρτζια οι διαδηλωτές έκαψαν αυτοκίνητα μπροστά από το κτίριο του CNN. Ο Ντόναλτ Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει. When there's looting, people get shot and they die. And if you look at what happened last night and the night before, you see that it's very common. Οι διαδηλώσεις έφτασαν μέχρι και την πόρτα του Αμερικανού Προέδρου. Έξω από τον Λευκό Οίκο, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ κατά της αστυνομικής βίας.